Στην εκπομπή De Profundis, στην 5η 7 Οκτωβρίου, ο Θανάσης Δινόπουλος συζητά εκβαθέω με τη Μαρία Δόικου για τη βιολογική ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς με αφορμή το προσωπικό, υβριδικό βιβλίο του, όπου μιλάει για τη ζωή του και την ερμηνεύει με βάση τη νέα γνώση για τη βιολογία, την εξέλιξη και τον εγκέφαλο. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι και ίσως δεν θα γίνει ποτέ ανθρώπινος εγκέφαλος. Βλέπουμε ότι ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο το οποίο κουβαλάει όλη την ιστορία της ζωής της γης. Κουβαλάει και το χώρο και το χρόνο. Μέσα μας έχουμε μηχανισμούς που ελέγχουν τόσο το χώρο όσο και το χρόνο. Αυτή την ιστορία της ζωής δεν την έχει η τεχνητή νοημοσύνη. Την 5η, 7 Οκτωβρίου, στις 10 το βράδυ, στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης.